Φίλες και φίλοι, πριν από όλα, σήμερα τιμούμε την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αιωνία η μνήμη των ποντίων αδερφών μας. Γραβενιώτισσες και γραβενιώτες, πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Γραβενών, η Ελλάδα και ο τόπος μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου την επιλογή των πολιτών, από την επιλογή καθεμιάς και καθενός που βρίσκεται εδώ απόψε, θα κριθεί αν η χώρα μας θα συνεχίσει να πορεύεται σταθερά προς τα μπρος, προς την ανάπτυξη και την ευημερία, με μια αυτοδύναμη νέα δημοκρατία, ή θα διολυστήσει στο λαϊκισμό και στην οπισθοδρόμηση με μια κυβέρνηση ηθημένων. Σε εσάς και σε όλους τους πολίτες, εναπόκειται να ζυγιάσουν τα πεπραγμένα του κάθε κόμματος και να αποφασίσουν με το χέρι στην καρδιά πώς επιθυμούν να δουν την πατρίδα μας να πορεύεται στο μέλλον. Όλες και όλοι γνωρίζουν τι είναι ο καθένας και δεν πρέπει να εξαπατηθούμε από τα παχιά λόγια και τις υποσχέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας κυβέρνησαν επί 4,5 χρόνια. Οι μνήμες από τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls, τα πειράματα με την οικονομία, το τρίτο χρήαστο μνημόνιο, τους φόρους που έπεφτουν σαν βροχή, είναι ακόμη νοπές. Από την άλλη, όλοι βίωσαν τη σοβαρή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στις πλέον αντίξιες συνθήκες της πανδημίας, της τουρκικής επιθετικότητας και της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και όλοι παραδέχονται ότι σταθήκαμε όρθιοι και βγαίνουμε δυνατότεροι από τις δύσκολες δοκιμασίες. Φίλες και φίλοι μου, η συνετή οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κατόρθωσε τα 4-7 χρόνια να φέρει την χώρα σε εξαιρετικά σημείο ανάπτυξης που επιτρέπει μια σταθερή και δίκαιη κοινωνική πολιτική. Και αυτό το βλέπουμε πρωτίστως στο πώς διαχειρίστηκε το συνταξιοδοτικό. Οι αυξήσεις που δόθηκαν έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια σηματοδοτούν το τέλος της κρίσης από την αρχή μιας νέας εποχής. Αυτή η αφετηρία πρέπει να αξιοποιηθεί με ανανέωση της αυτοδύναμης εντολής διακυβέρνησης. Μόνο έτσι θα δούμε τις συντάξεις να ανακάμπτουν και άλλο με αιτήσεις αυξήσεις βάσει και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Οι συνταξιούχοι έχουν κάθε λόγο την Κυριακή να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Να ψηφίσουν όχι μόνο για τις αυξήσεις που δόθηκαν, αλλά και για αυτές που θα δοθούν τα επόμενα χρόνια. Η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για μείωση των φόρων υλοποιήθηκε, παρά το αντίξωο οικονομικό περιβάλλον λόγω των εξωγενών κρίσεων. Η δέσμευση αυτή στόχευε και πέτυχε τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος, που έφερε επενδύσεις και συγχρόνως βελτίωσε το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει δεσμευτεί και με το πρόγραμμά της και με την αυτοδύναμη εντολή που θέλει να συνεχίσει τη μείωση της φορολογίας, δίνοντας νέα όθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την άνοδο της κοινωνικής ευημερίας. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει με μείωση του ΕΦΙΑ κατά 35%, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη μείωση του ΦΠΑ σε 13% στα βιοφυτικά είδη και στο 6% σε βιβλία και ζωοτροφές. Ήδη μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 4,5 μονάδες. Αυξήθηκε το φορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και αυξήθηκε το φορολόγητο για γονικές παροχές. Ταυτόχρονα επανήλθε η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Για την επόμενη τετραετία, δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας είναι η αύξηση του φορολόγητου ορίου από την 1η Ιανουαρίου 2024 κατά 1.000 ευρώ για πάνω από 700.000 οικογένειες που έχουν παιδιά. Επίσης, θα καταργηθεί σταδιακά έως το 2027 το τέλος του επιδέρματος. Φίλες και φίλοι, είμαι βέβαιος ότι 3 μέρες πριν τις εκλογές οι περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα αυτής της αναμέτρησης και σε αυτό συμβάλλουν 2 παράγοντες. Ο ένας είναι η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα που προβάλλει το κόμμα μας μέσα από το πρόγραμμά του. Μακριά από λαϊκισμούς και πομπόδεις διακηρύξεις, προτείνουμε συγκεκριμένο και κοστολογημένο σχέδιο με ένα ισορροπημένο συνδυασμό μείωσης φόρων και αύξησης μισθών. Μόνο έτσι μπορεί να ανεβεί υψηλότερα η ελληνική οικονομία και το βιωτικό επίπεδο όλων των Ελλήνων πολιτών. Οι βάσεις για αυτό το άλμα έχουν μπει.
Γι' αυτό και παρουσιάζουμε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από τους μέσους ευρωπαϊκούς. Ο δεύτερος παράγων είναι όλα όσα ακούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Διακηρύξεις για κυβερνήσεις κειμένων, ανοιχτά σύνορα, διάφορα παράξενα και παράνομα νομίσματα και υποσχέσεις άνευ αντικρίσματος. Κατά την πρώτη τετραετία, η κυβέρνηση στάθηκε αποφασιστικά στο πλευρό των αγροτών και μείωσε δραστικά τις ασφαλιστικές εισφορές γεωργών και κτηνοτρόφων. Επέστρεψε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Έδωσε αποζημιώσεις για τις ζημιές από τις φυσικές καταστροφές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, αλλά και για προβλήματα που έχουν προκύψει από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τις κυρώσεις στη Ρωσία, την αύξηση των τιμών ενέργειας που επιβαρύνουν σοβαρά το κόστος παραγωγής. Η συγκυρία ήταν εξαιρετικά δύσκολη και εξακολουθεί να είναι. Ωστόσο, η κυβερνητική πολιτική μεσύνηση μπόρεσε να αμβλύνει τις συνέπειες για τον αγροτικό κλάδο. Και να είστε βέβαιοι ότι τη νέα τετραετία, με τη συνέχιση της ανόδου των ρυθμών ανάπτυξης, θα υπάρχει περισσότερη ευχέρεια παρεμβάσεων από το κράτος, με μεγαλύτερες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και ακόμη περισσότερες δυνατότητες στήριξης των γεωργών και κτηνοτρόφων μας. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας ήταν και είναι ο πρωτογενής τομέας να κατακτήσει τη θέση που το αξίζει στην οικονομική ζωή της χώρας μας. Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την επιτυχία της δεν χρειάζεται να πω κάτι. Όλοι είδαμε το τέλος των ουρών σε υπηρεσίες και τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Όσο αφορά τη διεθνή εικόνα της χώρας μας, φίλες και φίλοι, επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας η χώρα ανέπτυσε το διεθνές της κύρος, ισχυροποίησε την αμυντική της ικανότητα με ένα πρωτοφανές εξοπλιστικό πρόγραμμα και τη δημιουργία ενός στέρεου δικτύου συμμαχιών. Όλο αυτό το διάστημα απέδειξε την αποφασιστικότητά της απέναντι στη διαρκή απειλή της Τουρκίας και αναβάθμισε τη θέση της ως δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό το κύρος που αποκτήσαμε δεν γίνεται να το θέσουμε σε αμφισβήτηση. Γι' αυτό απαιτείται μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και για τη νέα τετραετία. Και αυτό είναι στο χέρι των πολιτών. Είναι στο χέρι όλων μας να δώσουμε πρόγραμμα ήδη από τις εκλογές της Κυριακής, από τις οποίες δεν πρέπει να λείψει κανείς. Η απόφαση για το μέλλον ανήκει αποκλειστικά στο σκεπτόμενο πολίτη. Όλες και όλοι εσείς αποφασίζουμε για το μέλλον της χώρας και για το μέλλον του τόπου μας. Γι' αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση μεταξύ των δημοκρατών να επικρατήσει εφησυχασμός ότι η κυβέρνηση θα βγει από τις δεύτερες εκλογές του Ιουλίου. Τότε η πρώτη κάλπη μπορεί να γεννήσει πολιτικά τέρατα που θα τα πληρώσει η χώρα πολύ ακριβά για πολύ καιρό. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Περάσαμε δύσκολα. Για μια δεκαετία θα ήταν πολιτική αυτοκτονία να γυρίσουμε πίσω στην αβεβαιότητα. Ειδικά αυτή τη στιγμή που το νερό έχει μπει στο αυλάκι, που η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει το όνομά της στην διεθνή κοινότητα και βρίσκεται κυριολεκτικά μια ανάσα από την επενδυτική βαθμίδα. Φίλες και φίλοι μου, δεν έχω εκτεθεί σε εκλογικές διαδικασίες παρά μόνο μια φορά στις προηγούμενες εκλογές, όπου επιλέχθηκε άλλος για να εκπροσωπήσει την περιφερειακή μας ενότητα. Αυτό όμως δεν με απέτρεψε να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δίκαια αιτήματα φορέων, οργανισμών, συλλόγων, επιχειρήσεων και συμπολιτών μου να φτάσουν στα κέντρα αποφάσεων. Βγήκα μπροστά σε όλες τις διεκδικήσεις και στα δίκαια αιτήματα. Επισκέφτηκα υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς για να ακουστούν τα αιτήματά μας και να γίνουν πράγματα για τον τόπο μας και για το κοινό καλό. Δεν χρησιμοποίησα μέσα μαζικής επικοινωνίας για να προβάλλω αυτά που ανέλαβα να κάνω, διότι αισθανόμουν ότι είναι καθήκον μου να αγωνίζουμε για το κοινό καλό του τόπου μας. Συνέβαλα στην παραμονή του στρατοπέδου, στην επανίδρυση και επανλειτουργία της σχολής σας στη Φυλάκων, στην αναβάθμιση του χιονοδρομικού της Βασιλίτσας, στη διεκδίκηση ίδρυσης τμήματος πυροσβεστικής αυτοκινητοδρόμων και πρόσφατα στην ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού Μεγάλου Βερβενών. Έτρεξα για κάθε δίκαιο αίτημα, για κάθε τι που ήταν καλό για τον τόπο μας. Η πόρτα του γραφείου μου παρέμεινε ανοιχτή 4 χρόνια, ανοιχτή στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και εμείς οι νεότεροι
έχουμε την υποχρέωση να τους σεβόμαστε και να το αποδεικνύουμε με πράξεις. Η πόρτα μου ήταν πάντα ανοιχτή σε όλους τους πολίτες. Σε όλους και όλους, χωρίς καμία απολύτως διάθεση και προσπαθώντας πάντα να κάνω ό,τι ήταν από εκείνο δυνατό για να είμαι χρήσιμος. Δεν υποσχέθηκα και δεν θα υποσχεθώ τίποτα που δεν είναι εφικτό. Απεκθάνομαι τον λαϊκισμό, τα ταξίματα, τις πιέσεις, τα μεγάλα λόγια, τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Δεν τα θέλω όλα αυτά και δεν θα συμβιβαστώ ποτέ με τη μικροπολιτική. Τα ξεκάθαρα λόγια θέλω. Έτσι πορεύουμε και έτσι θα συνεχίσω να πορεύουμε. Έτσι, ξεκάθαρα σας ζητώ να με στηρίξετε σε αυτόν τον αγώνα, να είστε δίπλα μου τώρα, αλλά και μετά την εκλογή μου, ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Γραβενών στη Βουλή των Ελλήνων. Δίπλα μου τώρα και δίπλα μου τα επόμενα 4 χρόνια, διότι χωρίς τη σοφία των μεγαλύτερων σε ηλικία και χωρίς τον ενθουσιασμό των νέων, κανείς δεν μπορεί να πάει τον τόπο του μπροστά. Να προχωράμε μαζί, διότι ο τόπος μας χρειάζεται μια μεγάλη συμμαχία όλων όσων τον πονούν και όλων των φορέων, του επιμελητηρίου, του πανεπιστημίου μας, ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών, επιχειρήσεων και όλων των συλλόγων. Όλοι μαζί θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς απαιτείται να κάνουμε για να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω μετά τις εκλογές. Φίλες και φίλοι, την Κυριακή δεν γυρίζουμε πίσω. Επιλέγουμε να πάμε μπροστά με σταθερότητα, με σοβαρότητα. Πάμε μπροστά και μόνο μπροστά. Την Κυριακή ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία και ανοίγουμε το δρόμο για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό και την Νέα Δημοκρατάκη. Σας καλώ όλους και όλους την Κυριακή στους κάλπες. Σας καλώ όμως και αυτά τα τελευταία 24 ώρα σε αγώνα σπίτι-σπίτι για να μην χαθεί καμία ψήφος. Από την ψήφο των πολιτών, από την ψήφο μας, εξαρτάται το μέλλον της Ελλάδος, των Γρεβενών, της Δεσκάτης, το μέλλον όλων των χωριών μας. Τώρα είναι η ώρα των Γρεβενών. Είναι η ώρα να πάμε μαζί τον τόπο μας μπροστά. Μπροστά με σοβαρότητα και πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας. Τώρα είναι η ώρα των Γρεβενών. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είστε πάντα καλά.